Κύριε Γιαναρά, καλή σας ημέρα. Καλή την ημέρα. Να ευχηθώ Χριστός Ανέστη, να ευχηθώ καλό μήνα. Και να σας ρωτήσω, κύριε Γιαναρά, εσείς σε πρόσφατο άρθρο σας στην Καθημερινή, διάβασα πως κάνατε λόγο για άσκοπες και ανέλπιδες εκλογές. Προφανώς η φιλοσοφική σας σκέψη σας οδηγεί στο να κάνετε αυτή την αληθινή και εντελώς θλιβερή διαπίστωση. Η δική μου ερώτηση είναι άραγε, συνειδητοποιείτε με αλφαγιώτα αυτό από τον Έλληνα ψηφοφόρο? Και αν ναι, γιατί δεν αντιδρά? Και αν όχι, αυτό συμβαίνει επειδή δεν μπορεί να το κατανοήσει? Κοιτάξτε, εδώ ή πρέπει να κάνει κανείς μια μελέτη εκτεταμένη και πολύ συστηματική, ή απλώς θα δηλήσει αφαιρετικά, δίνοντας το στίγμα της δικής του οπτικής. Εγώ νομίζω ότι έχει συμβεί από χρόνια τώρα μια πολύ μεθοδική προσπάθεια να πάψει ο Έλληνας να σκέφτεται. Και όχι μόνο ο Έλληνας, αυτό είναι πολύ ευρύτερο φαινόμενο, ανθρωπολογικό πια. Βλέπετε ότι όλα λειτουργούν στο επίπεδο της πληροφορίας, δηλαδή στο επίπεδο των εντυπώσεων. Δεν συγκρίνονται θέσεις, απόψεις, προοπτικές, προτάσεις, τίποτα από αυτά. Όλη η μάχη είναι ποιος θα κερδίσει τις εντυπώσεις. Τι θα πω και πώς θα το πω, ώστε ο άλλος ψυχολογικά, συναισθηματικά να παρασυρθεί σε μια στάση συμπάθειας απέναντί μου. Mm-hmm. Αυτό έχει γίνει πλέον εμπόριο, συστηματικό, μεθοδικό. Και όσο, και όσο υποκαθιστά αυτή η πραγματικότητα τον πολιτικό βίο, γιατί τον υποκαθιστά πλήρως, mm-hmm. δεν υπάρχει πολιτική πια. Βλέπετε ότι δεν έχουν πια τα κόμματα ούτε καν την ντροπή να διατηρήσουν τα προσχήματα. Είναι ριζοσπάστες της αριστεράς, όχι απλώς αριστεροί. Και δουλεύουν σαν λακέδες του διεθνούς κεφαλαίου. Είναι υποτίθεται συντηρητικοί, δηλαδή κάποτε συντηρητικό σήμαινε μια αιμονή σε παραδόσεις, σε μια ποιότητα πολιτισμού, τίποτα. Συναγωνίζονται πώς θα ξεπουλήσουν τα πάντα στο να κερδίσουν την εξουσία. Η κατάσταση είναι τραγική. Ο Έλληνας πώς στέκεται μέσα σε αυτό? Ο Έλληνας το υφίσταται. Τι μπορεί ο να Έλληνας κάνει? Το υφίσταται. Δεν ξέρω. Κυρίως όταν η παιδεία του και η παιδεία σήμερα δεν είναι μόνο το σχολείο. Ναι. Δέστε όμως πώς έχουν διαλύσει και το σχολείο. Mm-hmm. Είναι τραγική η εικόνα του ελληνικού σχολείου. Μόνο ένα να σας πω, η ελληνική κοινωνία έχει για το σχολείο καθαρά χρηστική εκδοχή. Ότι το σχολείο είναι κάτι που χρειάζεται. Να πάει το παιδί στο σχολείο να πάρει εφόδια. Mm-hmm. Μα με συγχωρείτε, στο σχολείο το παιδί γεννιέται. Δεν προσλαμβάνει χρήσιμα και ωφέλιμα στοιχεία. Γεννιέται, δημιουργείται στην κοινωνία των σχέσεων, γίνεται πολίτης. Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτά είναι εντελώς ξεχασμένα πράγματα. Γι' αυτό και το φροντιστήριο έχει υποκαταστήσει το σχολείο. Ανετότατα. Και ήρθε τώρα και ο νέος νόμος για την παιδεία, ο περίφημος νόμος Γαβρόγλου, που βεβαίως δεν σας βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Δεν είναι θέμα να συμφωνήσει ή όχι. Είναι θέμα να μπορείς να μετρήσεις το μέγεθος της καταστροφής. Καταστρέφονται ανθρώπινες ψυχές, ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινος ψυχισμός. Mm-hmm. Όταν η ωφελημοθυρία υποκαθιστά κάθε άλλο κριτήριο αξιολόγησης της ζωής, τότε ο άνθρωπος γίνεται μια μονάδα καταναλωτική, τίποτα άλλο. Σε αυτό να προσθέσουμε και κάτι άλλο το οποίο έχετε γράψει, ότι στη σημερινή ελλαδική μας πραγματικότητα ο εκχυδαϊσμός έχει φτάσει στο καταληκτικό του στάδιο, τον μυθριδατισμό. Και είναι να αναρωτιέται κανείς τι έπεται του μυθριδατισμού, κύριε Γιαναρά. Τι άλλο πρόκειται να ζήσουμε? Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει κανείς. Νομίζω ότι η ζωή γεννάει πια τα αποτελέσματα, τα οποία φοβούμε ότι θα είναι όλα. Προβλέπουν ότι θα είναι από το κακό στο χειρότερο. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν αναστολές. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι έχουν συμβεί σημεία και τέρατα αυτά τα 10 χρόνια στην Ελλάδα. Και μόνο το γεγονός του υπερδανισμού της χώρας, mm. μόνο το γεγονός της ανεφόρων υποταγής στην υποτέλεια της Τρόικας. Και έγραφε προκαιρού η Καθημερινή, πρωτοσέλιδο θυμάμαι,
ότι το 92% των άρθρων των μνημονίων που έχουμε υπογράψει είναι αντισυνταγματικά. Σε αυτή τη διαπίστωση ότι είναι αντισυνταγματικά τα μνημόνια, ακούσατε εσείς ποτέ στην Ελλάδα κάποια αντίδραση από το Δικηγορικό Σύλλογο κάτω Πετρινίτσας, από μια ομάδα νομικών του Συμβουλίου Επικρατείας ή αεροπαγητών ή στρατηγών ή υπήρξαν μικρές και μεμονωμένες, ναι. Αλλά συνολικές και εντυπωσιακές όχι. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό, στο φόβο? Δεν νομίζω ότι μπορώ να το αποδώσω στο φόβο. Το αποδίδω προσωπικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχει εγκυρότητα η διαπίστωσή μου, ναι, σε μια πολύ έντεχνη μεθοδική θύμωση της κοινωνίας. Μην ξεχνάτε ότι το γεγονός ότι υπάρχει ισότιμο με το δελτίο ειδήσεων, mm-hmm, δελτίο αθλητικών ειδήσεων, το οποίο, με συγχωρείτε, δεν είναι καθόλου φιλαθλητισμός, είναι το πάρισμα. Mm-hmm. Οι άνθρωποι το πάρονται να ανήκουν επιτέλους κάπου. Στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στον ένα, στον άλλον. Θέλουν να ανήκουν, μάζα. Αυτό καλλιεργείται μεθοδικά, με τεράστια επιτυχία. Με τεράστιο κόστος οικονομικό. Και τεράστιο κόστος, φυσικά. Συγκρίνεται τα γήπεδα που έχουμε στην Ελλάδα με τα σχολιά που έχουμε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τα κτίρια. Αυτό δεν σημαίνει μια μεθόδευση? Λέτε αυτό. Διάβαζα τις προάλλες ένα άρθρο σας, όπου εκεί εξηγούσατε πώς έχει γίνει αυτονόητο να μην υπάρχει πια πολιτική. Δεν υπάρχει, λέτε, πουθενά πολιτική πια. Υπάρχει μόνο εμπορία εντυπώσεων. Για να εμπορευθούν τις εντυπώσεις οι άνθρωποι της εξουσίας, δέχονται και ανέχονται, λέτε, να γίνονται μαριονέτες των ανθρώπων του πλούτου. Αυτό δεν το θεωρούν διαφθορά. Είναι ο κατεστημένος τρόπος για να κερδιθεί και να ασκηθεί η εξουσία. Δηλαδή, κύριε Γιαναρά, μιλούμε για το φασισμό του πλούτου, ο οποίος πλούτος, θέλοντας να μην αποκαλυφθεί ο φασισμός του, βάζει τους πολιτικούς να χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο αυτή τη λέξη, χρεώνοντάς την πότε στο ένα κόμμα και πότε στο άλλο, με σκοπό, ενώσο μαλώνουν οι πολίτες μεταξύ τους, εκείνος, ο φασισμός του πλούτου, δηλαδή, να κάνει ήσυχο στη βρώμικη δουλειά του? Νομίζω ότι είναι πολύ ρεαλιστική η ορολογία που χρησιμοποιείται. Έτσι είναι. Μοιάζει ανίκητος όμως, κύριε Γιαναρά. Μοιάζει ανίκητος. Δεν σας άκουσα. Λέω, μοιάζει ανίκητος. Ποιος και πώς μπορεί να τον σταματήσει? Κοιτάξτε, οι κοινωνίες έχουν δυνάμεις τις οποίες δεν τις ξέρουν. Οι μεγάλες αλλαγές και μεταστροφές στην ιστορία γίνονται από εκεί που δεν το περιμένεις, από μια κοινωνική έκρηξη. Mm. Εάν αύριο το πρωί, το λέω τώρα σαν εικόνα, δεν το λέω σαν δεοντολογία, αν αύριο το πρωί μαζευτούν 500.000 άνθρωποι στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα και λένε δεν θα φύγουμε από εδώ ένα μήνα, δύο μήνες, όσο χρειαστεί, αρκεί να υπάρξει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι κυβέρνηση τεχνοκρατών και θα αποκαταστήσει στοιχειώδεις λειτουργίες δημόσιου βίου. Το λέω σαν εικόνα, μην το πάρετε, το λέω σαν συμβουλή. Ναι, κατάλαβα πολύ καλά. Δεν έχω το κύρος ούτε τη γνώση. Για να βλέπουμε και στην Βενεζουέλα, βέβαια, τι γίνεται, σε μια προσπάθεια να αλλάξει εκεί ένα καθεστώς, το οποίο θεωρεί ότι έχει το δίκιο με το μέρος του. Διαφορία του πολιτικού κόσμου για οποιαδήποτε κοινωνική συνέπεια της εξουσίας που ασκούν, η αδιαφορία τους είναι ανατριχιαστική. Δεν τους ενδιαφέρει παρά μόνο πώς θα ξαναβγούν στην εξουσία. Φύγετε εσείς, θα έρθουμε εμείς. Και αυτοί οι οποίοι θέλουν να έρθουν δεν μας λένε τουλάχιστον μία λέξη τι θα κάνουν στην παιδεία. Mm-hmm. Υφίσταται και η παιδεία δεν είναι ένα μελλοντικό πράγμα. Είναι το σήμερα. Είναι, ναι, βέβαια. Λοιπόν, το τώρα. Ακούσατε κανένα κόμμα να έχει υποσχεθεί κάποια άλλη οπτική στην παιδεία, κάποια άλλη επέμβαση στον τρόπο που λειτουργεί η παιδεία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης? Μέσα σε αυτό το κλίμα θα πάει να ψηφίσει ο κόσμος τώρα και για εκπροσώπους τοπικής αυτοδιοίκησης, για ευρωεκλογές και στη συνέχεια για εθνικές εκλογές. Τι πιστεύετε ως αποτέλεσμα μπορεί να έχει μέσα σε αυτή την απόλυτη σύγχυση και ταραχή ψυχική και νοητική?
Κοιτάξτε, φαντάζομαι αυτά που έχουμε αρχίσει να βλέπουμε μεγάλη αποχή, ναι. Δηλαδή όλο και μεγαλύτερη αδιαφορία του εκλογικού σώματος, γιατί ξέρουν ότι ό,τι και αν ψηφίσουν είναι το ίδιο. Δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαφοροποιήσεις. Ξαναλέω, κυβέρνηση σαν οι ριζοσπάστες αριστεροί ως λακέδες των αγορών. Κυβέρνησε η λεγόμενη προοδευτική παράταξη, προοδευτική, δεν σέβονται και τις λέξεις. Λασπώνουν ακόμα και τις ιερότερες λέξεις. Ονομάζονται προοδευτικοί οι άνθρωποι οι οποίοι οργίασαν και ατίμασαν το κοινωνικό σώμα επί δεκαετίες. Λοιπόν, και όμως λέγονται προοδευτικοί και συνεργάζονται και με τους εξτρεμιστές. Τι να σας πω, δεν υπάρχει ιδεολογική διαφορά. Όχι ότι είναι ωραίο πράγμα η ιδεολογία, αλλά υποτίθεται ότι αντανακλά κάποιες πεποιθήσεις, κάποια πιστεύω, κάποιους στόχους. Σήμερα δεν υπάρχουν στόχοι και πιστεύω. Υπάρχει μόνο η άλωση της εξουσίας. Πώς θα φύγετε εσείς, θα έρθουμε εμείς. Κύριε Γιαναρά, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Μας δώσατε τροφή για σκέψη σε ένα πολύ επίμαχο χρονικό διάστημα που έχει να κάνει με την απόφασή μας για το πώς θα πορευτούμε οι ψηφοφόροι μέσα στην προεκλογική περίοδο και βεβαίως πώς θα φτάσουμε στην κάλπη. Σας ευχαριστούμε θερμά. Τροφή τα λόγια σας. Καλή συνέχεια.